Μας έχει δυσκολέψει πολύ η ταινία. Με έχει προβληματίσει. Και εμένα με έχει προβληματίσει. Με έχει προβληματίσει το έργο. Για πάρα πολλούς λόγους. Ωραία, καταρχήν. 25 του μηνός σήμερα. Πρεμιέρα επίσημη για όλους. Πήγαμε και είδαμε το έργο. Πήγαμε και είδαμε το Μην ανοίξει την πόρτα των Unboxholics. Πρώτη επίσημη ταινία μεγάλη διάρκεια των Καρπάδων. Ναι. Λοιπόν. Ωραία, ξέρεις τι. Πες μου. Ότι είναι το πρώτο αμυγός horror έργο στην Ελλάδα που είναι μόνο horror, είναι horror. Ναι. Ισχύει. Ισχύει. Εντάξει, γιατί ισχύει. Έχει όλα τα στοιχεία τα horror που ήθελα να δω. Δεν είχε μόνο την αγωνία, δεν είχε μόνο ας πούμε μια ατμόσφαιρα, είχε και το jumpscare του. Το είχε. Εντάξει, είχε και το κεντρί, το sting που θα σε τεινάξει. Ναι. Και από τα πρώτα δευτερόλεπτα κιόλας. Και με τη μουσική ήταν του, έτσι, το έκανε και ναι, με τη μουσική του. Γενικά το έχτισε ωραία από την αρχή. Δηλαδή είχε κάτι πλάνα, ο Αλέκος έκανε world building με 20 πλάνα. Ναι, ναι, για ναι. Να σε βάλει μέσα στο mood. Γενικά ήταν ένα, ίσως το πρώτο, δεν ξέρω, για... Τακ, το πρώτο ευρύως γνωστό, ας πούμε, είναι σίγουρα. Ναι. Είναι σίγουρα. Ναι, ναι, ναι. Και επίσης, εντάξει, τρομερή προσπάθεια. Τρομερή προσπάθεια. Ναι. Φάνηκε πολύ καλή δουλειά γενικά σε πολλούς τομείς. Απλώς πρέπει να σταθούμε εδώ και να ξεχωρίσουμε την προσπάθεια που η οποία όντως είναι τεράστιας αξίας. Ναι. Και η προσπάθεια είναι, πέτυχε. Πέτυχε, εντάξει, πέτυχε. Να δω μια ταινία τέτοιου τύπου στο σινεμά ελληνικής παραγωγής. Ναι, ρε. Δεν ναι, ξαναγίνει. Ναι, ναι. Αυτό και που κάναμε να γίνει ξανά έτσι. Και από τους ίδιους. Και γενικά εγώ ναι, πιστεύω γενικά. Ότι αυτή η προσπάθεια δίνει ένα κίνητρο σε όλους όσους γουστάρουν να ασχοληθούν με αυτό το πράγμα και σε εμάς. Δηλαδή ουσιαστικά είναι σαν να ήρθαν οι Unboxholics να μας είπαν ότι ξέρετε ότι αν το έχεις όνειρο μπορείς να το κάνεις. Ότι αυτό γίνεται. Το ξεκίνησαν σαν μια παρέα στο YouTube, οτιδήποτε. Είχαν ένα όνειρο και το πετύχανε. Και αυτό είναι εντάξει, αξίζει πάρα πολλά μπράβο και εντάξει. Και είναι και πολύ ποιοτική δουλειά. Δεν βγάλανε μια ταινία σινεμά για να βγάλουν. Όχι, όχι, είναι. Σινεμά. Είναι αυτό θέλω να σου πω. Μιλάμε για την προσπάθεια την ταινία σαν ταινία. Mm-hmm. Και αν προχωρήσουμε μετά, μιλάμε για το σενάριο. Μιλάμε ναι, για ναι, το ναι, τι μετά έχει μπαίνουμε, να πει, κρίνουμε για το πώς γυρίστηκε και τα λοιπά. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, λοιπόν, εμείς τι έχουμε ετοιμάσει τώρα για τη συνέχεια. Για κάνε το κόλπο σου. Έχουμε ετοιμάσει το εξής. Όντας πει όλα αυτά τα εισαγωγικά περί προσπάθειας, η οποία ελπίζω να έχει περάσει ότι είναι πετυχημένη, έτσι, και ελπίζω να δούμε και δεύτερο έργο και τρίτο και όσο πάει. Και να πούμε έτσι, αξίζει να πάει να το δει κάποιο σινεμά. Έτσι. Ναι, εμείς πήγαμε, το είδαμε σε ένα σινεμά, όχι τίποτα τρομερό, αλλά είχε Dolby Atmos. Ναι, 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 ναι. Και το Dolby Atmos. Το θέλεις. Και για όσους δεν ξέρουν, έχει να κάνει με τον ήχο και το surround ήχο και το ότι είναι περιφερειακός ο ήχος. Οπότε αξίζει, έχει πράγματα μέσα η ταινία που δίνουν από το Dolby Atmos είναι και αξίζει να το δεις με Dolby Atmos. Ναι. Περνάμε σε ένα κομμάτι το οποίο έχουμε ετοιμάσει να μιλήσουμε για την ταινία χωρίς spoilers, μια μικρή ανάλυση και μετά θα περάσουμε στο zoom το οποίο είναι τα spoilers. Γιατί εκεί είναι όλη η συζήτηση. Η ταινία σε μένα, στο δικό μου μυαλό συγκρίνεται με ταινίες horror indie χαμηλού budget. Ναι. Και κατατάσσεται πολύ όμορφα. Δηλαδή αν είχα κουτάκια ναι. Και έλεγα πού πάει αυτό το έργο με τη μία. Okay. Που το έχω, το έχω εκεί. Παπ, μπαίνει εκεί. Μαζί με The Ritual, The Witch. Χθες είδα το... Χθες ποιο είδα? It Comes at Night. Το Α24. Με χίλια. Ναι. Με τα χίλια. Δηλαδή αν γουστάρεις τέτοια έργα, αυτό είναι έργο για σένα. Αυτό το feeling το έχει. Έβλεπα μια ταινία ενός οποιοδήποτε μεγάλο στούντιο, έτσι, ναι. Που απλά είχαν καστάρι τη Φωτεινή, τη Λεβογιάννη και το Σάκη τον Καρπά. Ξέρεις, είναι δύο άτομα που είναι οικία μας, σε μας που βλέπουμε το YouTube, που ασχολούμαστε, γιατί είναι δύο, ο Σάκης, εντάξει, ναι. Τον έχουμε δει στο Unboxholics και τη Φωτεινή που την έχουμε δει στα short films των Unboxholics. Εγώ προσωπικά δεν την έχω δει σε κάποια άλλη ταινία, ούτε στο θέατρο. Ούτε εγώ δεν ξέρω θέατρο καθόλου. Ωραία. Και ταινίες μόνο ότι έχει παίξει στο Unboxholics. Και είναι σαν τα short film να ήταν τα short film των Unboxholics και πλέον ναι. Αυτοί οι δύο τους είδε το στούντιο, τους κάσταρε και παίζουν σε αυτή την ταινία. Okay, δηλαδή μιλάμε για μια τέτοια παραγωγή. Τα ακούω, τα ακούω. Η ταινία έχει να πει πάρα πολλά και από άποψη μηνυμάτων και από άποψη ότι... Γεγονότον ρε φίλε, ότι γίνεται πράγμα στην ταινία, γίνεται πράγμα. Το θέμα είναι ότι πάσχει
κατά τη γνώμη μου, εκεί που πάσχουν και όλες τις ταινίες μικρού budget. Πράγματα που θες να δεις, ναι, θα στα πει, ναι, ναι, πράγματα, ναι, ναι, που, ναι, θέλεις, ας, ναι, πούμε, ναι, λίγο να εμβαθύνει, λίγο να κοντράρονται, κάτι να γίνουν. Ναι, ναι, ναι. Θα τα εννοήσει και θα στα αφήσει με ένα πιο καλλιτεχνικό, ναι, ύφος, ότι ξέρεις τι, κατάλαβες, ρε φίλε, ναι, του πάει, κατάλαβες, κοίτα, τι έγινε. Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι ίσως είναι η πρώτη φορά. Αυτό είναι το μειονέκτημα που έχουν. Είναι από τις πρώτες ταινίες που κάθισα και έβλεπα σκηνές και θα πω ότι, αχ ρε φίλε, να είχαμε λίγα visual effects εδώ πέρα. Ναι, ναι, αχ ρε φίλε, ναι, ναι, ναι. Αυτό μου έλειψε. Ήταν σοβαρή ταινία, αλλά ήθελα να υπάρχει λίγο χιούμορ. Αντί για το κωμικό έχει το ήπιο. Ναι. Έχει τα σημεία που είναι η καλύβα του, που είναι έξω το πώς περνάει τη μέρα του. Είναι το relief που θα σε χαμηλώσει από την ένταση, αλλά το κωμικό το ήθελα και εγώ, εντάξει. Η ταινία είναι αργή σε κάποια σημεία, γρήγορη σε άλλα. Μουσικά... Εντάξει, εντάξει. Ήτανε... Δυνατό. Πολύ καλό. Μουσικά δυνατό. Πολύ καλό. Ηχητικά εφέ, ναι, δυνατό. Το audio design. Audio δυνατό. Design, πολύ καλό. Δεν νομίζω και... να βγει κάποιος να πει κάτι γι' αυτό. Όχι. Χάνει σεναριακά στους διαλόγους. Εγώ κάτι δεν μου κόλλαγε. Ναι. Ξέρεις τι ένιωσα? Ότι διάβαζα βιβλίο. Είχε πάρα πολλά σημεία, ναι, που λέω τώρα θα πούν αυτό το πράγμα ή θα θίξουν αυτό και θα γίνει αυτό. Ναι. Δεν είναι προβλέψιμη ή... Προβλέψιμος δεν είναι ο τρόπος που λέει την ιστορία. Ναι, ναι, ναι. Η ιστορία από μόνη της δεν είναι κάτι επαναστατικό. Ναι, δεν είναι. Δεν είναι. Και ίσως επειδή εγώ περίμενα κάτι επαναστατικό, ναι, ναι, να θεωρούσα ότι δεν είναι... προβλέψιμη η ταινία. Γιατί για μένα το τέλος της ταινίας είναι, όχι τη συγκεκριμένη, το τέλος μιας οποιασδήποτε ταινίας είναι το 80% του σεναρίου. Αυτά θέλουν spoilers. Θέλω να περάσουμε σε spoilers και στο story όλο. Ναι, ναι, και να τα συζητήσουμε από κάτω. Και να τα συζητήσουμε από κάτω και με τα άτομα που θέλουν να συζητήσουν μαζί μας, να μας πούν αν είμαστε βλαμμένοι, αν είμαστε σωστοί, αν συμφωνούν, αν διαφωνούν, ό,τι θέλουν, τέλος πάντων. Ναι, 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 τα πάντα όλα, τα πάντα όλα. Γιατί πραγματικά, χωρίς να έχουμε συζητήσει τίποτα, γιατί αυτό είναι και το κόνσεπτ αυτής της εκπομπής, είναι ότι πάμε στο σινεμά να δούμε μια ταινία παρέα και ερχόμαστε εδώ πέρα να το συζητήσουμε και να μας δείτε απευθείας την πρώτη μας συζήτηση για την ταινία που μόλις είδαμε. Πες μου τι κατάλαβες για την ταινία, τι είναι η ταινία, ρε μαλάκα. Λοιπόν, ξεκινάμε σε ένα βουνό. Με έναν άντρα, ο οποίος είναι στην καλύβα του, σε ένα σπίτι απομονωμένο μες στο βουνό, που μας δείχνει, ρε παιδί μου, τη μοναξιά του. Και λίγο πριν να κοιμηθεί, γίνεται η πρώτη ουσιαστικά επαφή που έχουμε με την Φωτεινή Λεβογιάννη, που, by the way, δώστε ονόματα, ρε φίλε, στους χαρακτήρες. Μαλάκα, ναι, δώστε, ρε, μαλάκα, ονόματα στους χαρακτήρες. Ξέρεις, έχεις δύο ανθρώπους, ο οποίος ένας θα. Δεν θέλω να αναστρέφεται με τον άλλον. Δεν θέλω να αναφέρομαι στο Σάκη, σαν Σάκη. Είναι ο Σάκης και Φωτεινή. Ας τους έλεγε Σάκη και Φωτεινή στο έργο. Γιατί το πρώτο πράγμα που θα έρθει είναι δύο άτομα που το ενός το όνομα έχει σημασία για τον άλλον. Ναι. Ζούνε μαζί, ναι, είναι στο ίδιο σπίτι. Τον ένα θα το λένε έτσι και την άλλη θα τη λένε έτσι. Δηλαδή γίνεται να μην έχουν ονόματα. Εντάξει, γίνεται. Υπάρχουν, ναι, σενάρια να μην έχουν ονόματα, παιδιά. Ναι, ναι. Υπάρχουν, ναι, σενάρια. Αλλά αυτό είναι. Έχω έναν που ζει στο σπίτι και ο άγνωστος έξω. Δεν με νοιάζει. Εκεί δεν με νοιάζει πώς λέγεται. Υπάρχουν ταινίες. Αλλά εδώ το θες το όνομα, ρε. Ναι, το θέλω το όνομα. Και εγώ το ήθελα το θέλω. Όνομα. Εντάξει, βέβαια, εγώ το ήθελα. Περισσότερο απλά για την αναφορά. Εγώ για τη φυσικότητα στους διαλόγους. Λοιπόν, τέλος πάντων, γνωρίζουμε τη Φωτεινή εκεί πέρα, η οποία τρομαγμένη μπαίνει μέσα στο σπίτι του και του λέει ότι είχε φύγει για μία έρευνα στο βουνό. Γίνεται μπαμ αυτό, γνωρίζουμε και μας ενημερώνει η Φωτεινή ότι ξεκίνησε να τρέχει για να αποφύγει κάτι μέσα στο δάσος. Ναι. Ωραία. Τη φιλοξενεί λοιπόν ο Σάκης στο σπίτι του για εκείνο το βράδυ και της λέει ότι το επόμενο πρωί, αφού ξημερώσει, θα πάνε να ψάξουν για τους υπόλοιπους. Ναι, 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 ναι. Όταν φεύγουν λοιπόν το πρωί και πάνε στο ξέφωτο που είχαν κατασκηνώσει και δεν υπάρχει τίποτα, και ο Σάκης νιώθει ότι κάτι συμβαίνει. Ότι μου λέει ψέματα αυτή. Συνεχίζει μετά και τη φιλοξενεί, ίσως προσπαθώντας να μάθει και ο ίδιος από μόνος του τι συμβαίνει. Η πρώτη ερώτηση που του κάνει η Φωτεινή, νομίζω, είναι αν ζεις μόνος, ναι, σου, ναι, ναι, ή ο γιος σου είναι σε φωτογραφία. Οπότε με το που πήγε και είδε ότι λείπουν οι τέντες και τα. Μήπως πήγε το μυαλό του ίδιο ότι ξέρεις τι, μάλλον ήρθε πέρα η ώρα να το αντιμετωπίσω. Ναι, ναι, ναι. Και αυτή δεν είναι αυτή που είναι, αλλά κάτσε να δούμε που θα πάει. Ναι, ναι. Γιατί μάλλον θα το αντιμετωπίσω, ναι, αυτό που έκανα. Γιατί ο Σάκης, ο χαρακτήρας του Σάκη, έχει ένα παρελθόν με το γιο του. Ναι. Έχει χάσει το γιο του σε ένα. Δύο χρόνια πριν από σε μια καταιγίδα στο πλοίο και μαθαίνουμε στο τέλος ότι ήταν άρρωστος ο μικρός. Ήταν άρρωστος
Και ουσιαστικά τον άφησε. Ναι, τον άφησε και ήταν, φάνηκε έτσι δηλός. Ναι, ναι. Που έρχεται σε κόντρα με το πώς αντιμετωπίζει τη Φωτεινή στην αρχή. Ότι δεν είμαι δηλός αυτή τη φορά. Μου λέει ότι υπάρχει μια απειλή. Ναι, και τη βάζω πάμε, στο σπίτι. Πάμε να βρούμε. Ναι. Πάμε και να το βρούμε κιόλας. Πάμε και να το βρούμε και πάμε να σε βοηθήσω. Ωραία. Γιατί εγώ δεν το έκανα όταν έπρεπε στο γιο μου. Ο Σάκης. Ο Σάκης παίζει καλά. Παίζει πολύ καλά. Ο Σάκης παίζει καλά. Πολύ καλά. Ναι. Ποιο του έγραψε του διαλόγου, ρε φίλε. Αν του έγραψε ο Σάκης. Σάκη φοβήθηκε, ρε. Ρε γράψε σου λόγια. Γράψε σου λόγια. Ναι. Ο Σάκης έπρεπε, να, έχει... έπαιξε, ωραία, έπαιξε, έπρεπε ωραία. Να έχει μιλητό, έπρεπε να, να κοντράρεται, να υπάρχει τριβή. Ναι. Μία σκηνή που ανεβαίνει Φωτεινή πάνω και κοιμάται μετά από τα φρικιά που έχει κάνει, έχει κάνει κάτι φρικαλέα ακραία η Φωτεινή. Που καρφώνεται με το μαχαίρι. Ναι, τέλος πάντων. Η Φωτεινή το έκανε για τα γυρίσματα, δεν είναι στο όνειρό. Ναι, εντάξει. Καρφώνεται, ξέρω εγώ. Και κάτι ουρλιάζει με τα ουρλιαχτά Silent Hill. Ναι, εδώ ναι. Κλείνουν με μάτι. Είναι που τη βλέπει μπροστά του, ρε. Ξυπνάει και ο Σάκης και βλέπει την πόρτα ανοιχτή. Πήγε να τη βρει και τη βρίσκει έξω που ήταν έξω, ναι. Και χόρευε. Ναι, 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 ναι. Δεν ξέρω. Ήθελα λίγο να συγκρουστούν σαν χαρακτήρες. Διάλογοι. Πιστεύω αν υπήρχαν παραπάνω, ο Σάκης θα τα κατάφερνε. Και ήθελα. Ένταση, ρε φίλε. Ναι, 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 αυτό, ένταση. Αυτό είναι. Δηλαδή, αυτό είναι όλο. Καταλαβαίνεις, όλη η ταινία έχει να κάνει με το φόβο του Σάκη για μένα. Με το φόβο του Σάκη να αντιμετωπίσει τον εαυτό του. Ωραία, και το πώς έχει διαχειριστεί πράγματα στο παρελθόν. Γι' αυτό βλέπει και εφιάλτες όταν βλέπει τη Φωτεινή. Δυσκολεύεται πάρα πολύ ψυχολογικά το ότι αυτή τη στιγμή εγώ πρέπει να βοηθήσω κάποιον άλλον. Έχω συνηθίσει να ζω μόνος μου. Έχω ξεπεράσει αυτό που έγινε μέσα εισαγωγικά στο μυαλό του. Και αυτή τη στιγμή πρέπει να ξανααντιμετωπίσει να βοηθήσει κάποιον. Που από ό,τι έδειξε το παρελθόν δεν το κάνει καλά. Ναι. Και τον έχει αγχώσει αυτό, τον έχει φοβήσει και δεν μου το βγάζει την ένταση που θα ήθελα. Δηλαδή θα ήθελα ο Σάκης να φανεί το πόσο πολύ τον επηρεάζει όλο αυτό το, ναι, πράγμα. Και είναι αυτό που λες, ότι νομίζω ότι φοβήθηκε να το γράψει επειδή θα έπαιζε ο ίδιος. Αν, ναι, το γράψει, ναι, ο ίδιος. Ναι, ναι, ναι. Νομίζω, ναι, αυτό έγινε. Αλλά το φοβήθηκε. Ναι. Έπρεπε να το γράψεις. Έπρεπε να το γράψεις και ας μην το έκανε τόσο καλά. Στη σκηνή του υπογείου το φάνηκε πάρα πολύ στα δικά μου τα μάτια. Mm. Η Φωτεινή είχε διαλόγους οι οποίοι. Είχε lines, ρε φίλε, στο διάλογο εκεί μέσα. Δηλαδή ήταν η Φωτεινή μπουκέτο, έλεγε κάτι. Mm. Και ο Σάκης δεν έδινε. Ναι, ναι, ναι. Παπ, και ο Σάκης δεν έδινε. Και λέω, μαλάκες, λέω. Πότε θα τη ρωτήσει πια στο μπούτσο είναι, ρε. Ναι, γιατί, ναι, ναι, μου έχεις πει ότι είσαι αυτή και τόσο καιρό γίνονται αυτά εδώ. Μαλάκα, δεν είσαι, ναι, αυτή. Ναι. Πες μου, ποια είσαι. Ναι, αλλά εν τέλει, ποια είναι, ρε φίλε. Για μένα η Φωτεινή είναι ένας χαρακτήρας για να αντιμετωπίσει ο Σάκης τους φόβους του, το άγχος του, τη δυσκολία του, τη μοναξιά του. Ή είναι κατάλληλη ώρα και ο κατάλληλος άνθρωπος που του δείχνει ότι ξέρεις τι ήρθε η ώρα να το αντιμετωπίσεις. Ναι. Το θέμα είναι όμως από τη στιγμή που είναι φυσικό όλο αυτό, συμβαίνει εννοώ. Ποιος είναι. Εγώ εκεί έχω κολλήσει. Ποιος είναι αυτός που φαίνεται μαύρο φορεμένος. Αυτός την ώρα. Σου πούνε ένα πατέρα. Ο πατέρα τη όμω δεν μα είπε ότι πέθανε. Ρωτάμε τώρα εδώ. Προσπαθούμε να απαντήσουμε. Ναι. Τον σκοτώνει η Φωτεινή γιατί λέει στο τέλο ο καθένα παίρνει αυτό που του αξίζει. Ναι. Οπότε, εάν η Φωτεινή δεν είναι υπάκτο πρόσωπο, σημαίνει ότι ο Σάκης αυτοκτονεί. Γιατί στο τέλο θα πάρει αυτό που μου αξίζει. Μπορεί η Φωτεινή να είναι μια ψυχή η οποία πέθανε στο δάσο και αυτοκτόνησε ίδια. Και απλά να τον στοιχειώνει εκεί μέσα και να τον πηγαίνει στην αυτοκτονία. Είχα μία σκέψη. Μήπως λοιπόν στο δάσος. Είναι η ενοχή. Η ενοχή. Ότι. Παίρνει το πρόσωπο. Παίρνει το πρόσωπο, οι ενοχές σου μες στο δάσος. Ναι. Αλλά αυτά είναι όλα θεωρίες. Όταν πηγαίνουμε. Και θα μας πούνε καρπάλες τι είναι. Όλο το τέλος είναι το τέλος που αρμόζει σε μια τέτοια ταινία. Μαλάκα, να πεις τι στο μπούτσο είδα. Το εντάξει, η ταινία σε προσκαλεί να σκεφτείς, αλλά δεν σε προσκαλεί να βασανιστείς τώρα και να σκεφτείς τι γίνεται και όχι, τι κάνει. Όχι, αλλά γιατί πρέπει να σκεφτείς. Στα δίνεις στη μάπα, ρε, ότι ναι, γίνεται. Ναι, ναι. Στα δίνεις στη μάπα, αλλά πρέπει να σκεφτείς για το τι γίνεται, τι σημαίνει αυτό. Πώς το, ναι, εκφράζουμε. Αν δεν κάτσεις να σκεφτείς θα πεις είναι πίπα, ναι. Δεν είδα κάτι. Δεν είδα κάτι, θα πεις, ναι, δεν ξέρω τι γίνεται. Αυτό είναι το επικίνδυνο. Αυτό, εγώ. Αλλά ξέρεις τι, αλλιώς δεν αξίζει να υποθεί μια ιστορία αν δεν έχει αυτό το ρίσκο, ρε μαλάκα. Σίγουρα, ναι. Τι να δω δηλαδή. Σίγουρα. Black Mirror επεισόδιο μου θύμισε το Λευκά Χριστούγεννα. Ένα επεισόδιο που δύο τύποι είναι σε μια καλύβα και μένουν σε μια καλύβα απομονωμένη μέσα σε ένα χιονισμένο τοπίο. Ουσιαστικά προσπαθεί να τον κάνει να αποδεχτεί, να, όχι να παραδεχτεί, ότι σκότωσε ουσιαστικά τον πατέρα της πρώην γυναίκας του. Προσπαθεί να τον κάνει να τον παραδεχτεί. Κάτι το οποίο είναι σαν να τον παίρνει το ρόλο αυτή η Φωτεινή. Σαν να προσπαθεί να κάνει τον Σάκη να
ναι. παραδεχτεί μέσα του, που είναι η τελευταία σκηνή, να παραδεχτεί ότι ξέρεις τι, δεν πέθανε. Δεν τον άφησες. Τον άφησες να πεθάνει, a.k.a. τον σκότωσες. Ερωτηματικό. Ναι. Δεν ξέρουμε. Αλλά ο Ισάκης πολύ πιθανό να το νιώθει ότι τον σκότωσε. Να περάσουμε στο section της βαθμολογίας, όπου εγώ θα πω τι βαθμολογία πιστεύω θα τις έβαζε εσύ της ταινίας στα 5 και εσύ θα κάνεις ίδιο για μένα. Ναι. Αρχικά να πούμε ότι θα πάμε τη βαθμολογία στα 5, το είπα και πριν. Γιατί βάζουμε βαθμολογίες στο Letterboxd. Από κάτω θα έχουμε τα προφίλ μας. Κάτω. Θα έχουμε τα προφίλ μας στο Letterboxd για να μπείτε να δείτε γενικά τις κριτικές και τις βαθμολογίες που έχουμε βάλει στις ταινίες που βλέπουμε. Ναι, ναι, ναι. Ωραία. Να ξέρεις, φίλε, ποιος να ξέρεις, δηλαδή, είναι αυτός που βαθμολογεί τώρα. Ποιος είναι το ο βλάκας με το σκούφο που μιλάει. Μην ανοίγεις την πόρτα. Πώς είναι ο Γουίμπο εδώ πέρα, ποιος είναι και τι βλέπει. Οπότε, ναι, μπορείτε να μπείτε να δείτε και να μας κρίνετε και για αυτά. Έτσι, γιατί ναι. ειδικά εγώ κρίνομαι από εσάς. Φαντάζομαι δηλαδή. Γενικά εγώ είμαι πιο αυστηρός και το γνωρίζει. Εγώ όμως, επειδή βαθμολογώ για εσένα, θα πω ότι στα 5 θα έβαζες. Ρε φίλε, θα πω 3,5 πάει 7 στα 10. 7 στα 10, ναι. Θα έβαζα ένα solid 3. Για πες εσύ τι περιμένεις. Σειρά μου, κοίτα. Είσαι όντως πιο αυστηρός στις βαθμολογίες σου. Έχεις κάνει πράγματα σε ταινίες που αγαπήθηκαν από πολλούς. Πολύ άσχημα. Δεύτερο. Αλλά δεν νομίζω ότι αυτή είναι μια ταινία από αυτές. Όχι. Η αλήθεια είναι πως δεν είναι. Οπότε θα πω κάτι. Κάτι πάνω από 5. Κάτι. Εσύ έχεις βάλει 7. 3,5 έχεις βάλει εσύ. Έχω βάλει 3 κι εγώ. Okay. Τι θέλω να πω εγώ, ρε φίλε, και σκέφτηκα κάτι. Α, μπορείς να μαντέψεις ποιο ήταν το με την Ούρσα, ποιο πλάνο ήτανε. Ένα πλάνο έκανε με την Ούρσα. Θα είναι μέσα σε σκοτεινό, μέσα στο δάσος. Από τη στιγμή που έχεις δύο Red, δεν θα γυρίσει με Ούρσα. Που εντάξει, όχι ότι την ρίχνει, αλλά ενώ ότι έχει μάθει να χρησιμοποιεί τις Red, χρησιμοποιεί τις Red του. Ναι, τράβηξε ναι, κάτι γιατί θα τον βόλευε. Έχω την εντύπωση ότι την Ούρσα το είπε και έτσι. Είναι το πλάνο που έχει φύγει μέσα στο δάσος και είναι μια κάμερα που τοποθετημένη στο πάτωμα που είναι λίγο στραβή. Παλώς, αυτό εγώ. Το πλάνο που είναι αφημένο. Δεν θα άφηνε κάτω, πιστεύω, ο Αλέκος τη Ρεν. Α, γι' αυτό λες. Ναι. Δεν θα το έκανε. Οπότε θα πω αυτό. Δεν ξέρω τώρα. Ο Αλέκος μόνο νομίζω μπορεί να τα πάτε και τα παιδιά από του Σαρμοξχόλικς. Δηλαδή, μακάρι αυτή να είναι η χειρότερη ταινία που θα δούμε ξανά στη σινεμά. Ναι, ναι. Δεν γνωρίζω, αλλά φαντάζομαι για να μην υπάρχουν τέτοιες δουλειές, δεν υπάρχει και προσπάθεια από τη βιομηχανία να βοηθήσει αυτόν τον κόσμο. Και πρέπει σιγά μακάρι σιγά. Να το αλλάξατε αυτό. Μακάρι δηλαδή, να το αλλάξετε αυτή αυτό. Η ταινία. Σε εσάς μιλάω. Μακάρι να το αλλάξετε αυτό. Και εμπνέεις. Εμπνέεις ναι, με αυτό το πράγμα. Ναι, ναι, ναι. Εμπνέεις και λες ότι. Παιδιά γίνεται. Δεν είναι μόνο σκηνοθετών. Δουλειά. Όχι. Είναι. Ρε, όποιος το γουστάρει, μπορεί να το κάνει. Το μήνυμα πέρασε. Μπορεί να το κάνει. Και αυτό δεν ξέρω, ρε. Πραγματικά, δηλαδή, πρέπει ο κόσμος να το κάνει. Θέλω να το κάνει. Θέλω να βλέπω δουλειές από παιδιά της διπλανής πόρτας μέσα εισαγωγικά να κάνουν ταινίες. Δεν θέλω να βλέπω ταινίες, ας πούμε. Δεν θέλω να βλέπω ταινίες. Ενώ νέοι Unboxholics, ναι, το έχουν ξεκινήσει και το κάνουν καλά. Θέλω να βλέπω πολλά τέτοια πράγματα. Είναι ωραίο, είναι ωραίες ιδέες και όλοι οι άνθρωποι έχουν ιδέες. Με το κινητό σου μπορείς να κάτσεις να κάνεις κάτι, ρε φίλε. Εννοείται. Άμα θες να πεις το μήνυμά σου, θα το πεις το μήνυμά σου και κακό πλάνο να έχεις με ένα κινητό δεν έγινε κάτι. Αλλά για μένα πρέπει να γίνει παραπάνω και για μένα πρέπει να ασχοληθούμε και εμείς παραπάνω με αυτό. Το έχουμε κάνει. Ναι, αλλά εντάξει, θέλω. Εκεί ο σκοπός αυτός είναι, ας πούμε. Εντάξει, ναι, είναι ένα. Μπορεί σκοπό, για αυτό ναι. Να σου λέω και το ότι εμπνέουν και κάνουν. Γιατί εμένα όντως πραγματικά. Ναι, ρε. Ναι. Και εμένα. Και νομίζω ότι ρε φίλε και όλο αυτό που κάνουμε εδώ πέρα αυτή τη στιγμή έχουν βάλει και αυτοί το λιθαράκι τους. Σίγουρα. Σίγουρα. Οπότε. Λοιπόν, βγάζουμε ένα μέσο όρο βαθμολογίας, 3 στα 5. Εντάξει, τώρα μένει να κρυθεί η βαθμολογία από εσάς, η δική μας, όσοι έχετε δει το έργο. Ναι. Όσοι έχετε δει το έργο. Και όσοι έχετε ακούσει μέχρι εδώ. Δεν ξέρω πόσα λεπτά θα βγει το βίντεο. Ναι. Αλλά αυτό ήταν η γνώμη του Περξεύω. Βασικά. Perks-view. Αυτό είναι το Perks-view. Το Perks-view. Για το πρώτο. Μην ανοίγεις την πόρτα. Για το μην ανοίγεις την πόρτα και επίσης θέλουμε να μας πείτε. Το ίδιο πράγμα θα πάμε να το ξανακάνουμε. Αν έχετε κάποια ταινία που ή πρόκειται να βγει στο σινεμά ή έχει βγει ήδη στο σινεμά
και θέλετε να πάμε να τη σχολιάσουμε, πείτε μας για να πάμε να τη δούμε. Νομίζω... Αυτά είχαμε να πούμε. Κλείσαμε, ευχαριστούμε. Τσεκάρτε από κάτω τα letterbox μας, τα social media μας. Στείλτε μας Instagram, να πούμε, Instagram, ταινίες που ψήνετε να κάνουμε review. Ό,τι μεγάλη κυκλοφορία μπορούμε να σχολιάσουμε, τη σχολιάσουμε πάντως. Ναι, ναι, ναι. Και ό,τι γουστάρετε γενικά, αν υπάρχει κάτι που έτσι ψήνετε ή οτιδήποτε, ναι. Και thank you. Peace. Καλησπέρα, δεν διαβάζα, ρε. Διαβάζει, να σου λίγο, ρε. Ολογίες. Μαλακά, όχι, όχι, θα βρίσκει όλοι.